προς τον συγγραφέα. Συνεχίζοντας την περιδιάβαση, συναντούμε το πρώτο κείμενο, ομότιτλο με τον γενικό τίτλο του βιβλίου, «Νεράιδες, δοξαριές». Αναφορά στις δοξαριές του παππού και στις μαγικές εικόνες που δημιουργούν, στις νεράιδες, στα αγαθά όντα της λαϊκής φαντασίας που κλώθουν, υφαίνουν και τραγουδούν. Εδώ έχουμε ποίηση κανονική που εναλλάσσεται με πεζοτράγουδα, αληθινή απόλαυση. Το επόμενο κείμενο τιτλοφορείται «Το όνειρο». Στο 10ο έτος του βίου του ο συγγραφέας, συνεπαρμένος από το προμηριώτικο πανηγύρι του 15 Αύγουστου, ονειρεύεται το μέλλον του και αποφασίζει να ασχοληθεί με κάτι που να περιέχει τον κόσμο στον οποίο τον έστελναν τα ακούσματα του πανηγυριού. Κίτρινες, αργυρές σταλαγματίες σαντουριού, βαθύ πράσινο βελούδο του κλαρίνου, βαθυκόκκινο σκούξιμο βιολιού και το βαθύ αγκομαχητό της κάσας. Εδώ βρίσκεται η άκρη του νήματος του καλλιτεχνικού προσανατολισμού του Θόδωρου. Η άλλη άκρη βρίσκεται στη σχολική ζωή, όπου η παινία κατεργάζεται τέχνας και με πενιχρά μέσα προβαίνει σε 1002 κατασκευές με την αξιοποίηση της σχολικής γνώσης. Μια εγκυκλοπαίδεια, η σχολική βιβλιοθήκη, η περίφημη σειρά των παιδικών μας χρόνων «Ήμουν και εγώ εκεί», τα κλασικά εικονογραφημένα και μερικά άλλα βιβλιαράκια γίνονται η βάση της μετέπειτα πνευματικής πορείας. Η διαδρομή του συγγραφέα στον κόσμο της μουσικής θα είναι από τα μαθητικά του κιόλας χρόνια συνεχής και αδιάλειπτη. Θα διδάσκεται και θα διδάσκει χωρίς ανάσα. Θα συμμετέχει ουσιαστικά και πολύπλευρα σε μουσικά σχήματα, ενώ θα συνθέτει με έμπνευση και μουσικά έργα που θα αποτυπώνονται στο βινίλιο αρχικά και σε CD αργότερα. Δεν τολμούμε καν να κάνουμε περιδιάβαση εδώ, μια ιδέα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος της απόψινής εκδήλωσης με τις απαγγελίες και τις μουσικές. Ενώ στην καλλιτεχνική πορεία συμβαίνουν αυτά, οι σπουδές για λόγους βιοποριστικούς έχουν άλλη εξέλιξη. Αποχαιρετά το δημοτικό με την υψηλότερη βαθμολογία αποφύτησης και εισάγεται μετά από εισιτήριες εξετάσεις στο δεύτερο γυμνάσιο Βόλου, εξατάξιο τότε, όπου ακολουθεί, σημειώστε, το πρακτικό, όχι το κλασικό τμήμα. Διακόπτει όμως τη φοίτηση, καθώς με το τέλος της τέταρτης τάξης φθήνει το ενδιαφέρον του και μεταπηδά στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή Εργοδηγών Μηχανολόγων. Μετά την περιπετειώδη μακρά στρατιωτική θητεία, αποφασίζει να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές του σπουδές. Έτσι τελειώνει τη δεύτερη λυκείου στο Ιδιωτικό Σχολείο Κοραής και εν τέλει παίρνει απολυτήριο από το πρώτο Λύκειο Βόλου. Στη μεταπολίτευση, μοιραία νομίζω για την πνευματική εξέλιξη του Θόδωρου, στάθηκε μεταξύ άλλων η μουσική σύμπραξή του με τον καλό μου συμφοιτητή και συνάδελφο Νίκο Παρθένη, φοιτητή τότε στη Φιλοσοφική του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ένας εξαίρετος άνθρωπος της τέχνης και της εν γέννη πνευματικής δημιουργίας κι αυτός. Μια απαγγελία του άξιον εστί από τον Νίκο οδήγησε τον Θόδωρο να λάβει την τελεσίδικη απόφαση να μπει στη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων και να γίνει φιλόλογος. Τα φοιτητικά χρόνια στο Ρέθυμνο σημαδεύονται από τον αγώνα για βιοπορισμό, την παράλληλη πορεία στον χώρο της μουσικής, αλλά και με όριμες πτυχιακές εργασίες. Ως φιλόλογος θα εργαστεί στα μεταλλικιακά προπαρασκευαστικά κέντρα, σε φροντιστήρια, ενώ ως αναπληρωτής, αρχικά και αργότερα ως μόνιμος καθηγητής, θα κάνει πολλές κρουαζιέρες στην Ικαρία, την Αμοργό, την Ίσυρο, την Κάλυμνο, την Γκό, την Ιστιαία, την Άξο και τη Σκιάθο, παρέα πάντα με τη μουσική. Αγαπητέ Θόδωρο, θα μπορούσαμε να είχαμε συναντηθεί σε πολλά σημεία. Φοίτησε στο δεύτερο γυμνάσιο, όπου φοίτησα κι εγώ, δεν συμπέσαμε. Υπήρξε στρόφιμο στο οικοτροφείο της Μητροπόλεως, όπως κι εγώ, δεν συμπέσαμε. Είχαμε τον ίδιο φροντιστή, δεν βρεθήκαμε μαζί. Παραλίγο να εγγραφώ κι εγώ στη Φιλοσοφική του Ρεθύμνου, δεν έγινε. Άρχισα να συγνωρίζω μέσα από το έργο σου. Πρώτη επαφή το άρθρο σου, οι πέντε μιλίτσες, στο τελευταίο τεύχος της Μαγνησίας, που με πρόταση του δασκάλου μας, με την ευρεία έννοια Κώστα Λιάπη, ανέλαβα να παρουσιάσω. Ήθελα να γνωρίσω τον φιλόλογο που τόσο επιδέξια και με βαθιά γνώση του αντικειμένου προσέφερε και καλλιτεχνική αγωγή, μουσική παιδεία στους μαθητές του. Μέσα στο πλήθος όμως, μόλις που συγκράτησα τη φυσιογνωμία σου, αλλά ουσιαστικότερα συγνώρισα μέσα από το νέο μου υπηρεσιακό ρόλο προτριετίας και νομίζω ότι σε αξιοποίησα. Ωστόσο, είχαμε συναντηθεί πριν από 42 χρόνια και δεν το ξέραμε. Στη σελίδα 28, στο κείμενο που φέρει τον τίτλο 17 Νοέμβρη 1973, γράφεις πως με την ιδιότητα του στρατιώτη βρέθηκες κατά ανάγκην ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν διάδρομο για να διέλθουν οι εξοδούχοι της Πολυτεχνικής Σχολής της Θεσσαλονίκης.
όταν πέρασα κι εγώ λίγα βήματα μπροστά σου, δεν φανταζόμουν ότι εν τέλει ανάμεσά σας ήταν τόσοι συμπάσχοντες. Στην περιγραφή σου βρήκα απάντηση σε ένα ερώτημα που με έκνιζε 40 χρόνια τώρα. Αλλά ας γυρίσουμε στο βιβλίο. Δεν είναι της ώρας να επαναλάβουμε ίσως τη δίκη των τόνων. Άλλωστε δίνεις στο βιβλίο εμέσως ένα επιχείρημά σου για την προτίμησή σου στο πολιτονικό. Απλώς επισημαίνω ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο, καθώς η χαρά είναι η χαρά αυτού του τυπογραφικού δαίμονα. Μας κυνηγάει πολύ όσες φορές πάμε να γράψουμε αυτά τα πολιτονικά. Επίσης δεν το κρύβω ότι από την αρχή ήμουν περίεργος να δω πώς θα οργάνωνε την αφήγησή σου στο βιβλίο αυτό. Νομίζω ότι η επιλογή της τριτοπρόσωπης αφήγησης ήταν ό,τι καλύτερο. Συμβάλλει κέρια στην αποφυγή της αυτοπροβολής, του ναρκισισμού και των άλλων δεινών που καραδοκούν σε κάθε αράδα. Κατά τα άλλα, νομίζω πως έχουμε τη γραμμική εξιστόρηση του ιστορικού, τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο, λίγοι οι εγκυβωτισμοί, η περιοδολόγηση γίνεται κυρίως με βάση τις φάσεις της προσωπικής ζωής. Η έκφραση είναι, όπως σημειώθηκε, καθαρά λογοτεχνική. Ρίχνοντας μια ματιά στο εργογραφικό και δισκογραφικό έργο του Θόδωρου Κουτσοβαγγέλη, έτσι όπως παρατίθεται στην αρχή του βιβλίου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, άλλωστε επισημάνθηκε και από την πρόεδρό μας, ότι πολλές φορές θα μας ξαναφέρει ο Θόδωρος στις αίθουσες για παρουσιάσεις. Αξίζει τον κόπο, διότι ρητά αναφέρει ότι οδηγός στην καρποφόρο καλλιτεχνική και πνευματική περιπλάνησή του στάθηκε η προσωπική διαλληλογραφίας διατυπωμένη σύσταση του Ρένου Αποστολίδη. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, μη γίνεις ποτέ γίγαντας με ξύλινα πόδια. Με άλλα λόγια, η γνωστή παρέννηση του Δροσίνη. Δεν θέλω του κεσού το πλάνο ανέβασμα. Αυτό νομίζω είναι αρκετό φως για τα σκοτάδια που είναι και στόχος γενικά της ζωής του συγγραφέα. Σε κάθε αφήγηση νομίζω πως υπάρχει ένα καθόλου, για να χρησιμοποιήσω ένα αριστοτελικό όρο. Ο καθένας βρίσκει σημεία συνάντησης με το εγώ του. Τα προσωπικά μου τα ανέφερα. Όπως και να το κάνουμε, όσοι είναι συνομήλικοι του συγγραφέα θα συνομιλήσουν πολύ με το κείμενο. Θα πούν σε πολλές περιπτώσεις. Ήμουν και εγώ εκεί. Θα αναπολύσουν το προσωπικό τους ταξίδι και τη στάση τους απέναντι στα γεγονότα. Ένα πάντως είναι βέβαιο για όλους τους αναγνώστες. Δεν πρόκειται για βιβλίο που κοιμίζει, αλλά για βιβλίο που προκαλεί αναστοχασμούς, μας κρατά σε εγρήγορση. Εύχομαι και άλλα τέτοια. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για την παρουσία σου. Και εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ όταν είχα εντολές να σταματήσω τους φοιτητές που τους κυνηγούσαν οι αστυνομικοί μέσα στο Πολυτεχνείο, ότι ανάμεσα θα ήταν και ο νυν σύμβουλος φιλολόγων, Γιώργος Κοντομήτρος. Τους αφήσαμε και πέρασαν όλους. Η εκδήλωσή μας θα τελειώσει με μια πολυμορφική παρουσίαση του βιβλίου «Νεράζεται το Ξαριές», η οποία θα συμπεριλαμβάνει αφήγηση, απαγγελία και μουσική. Θα αφηγηθεί η φιλόλογος Βίκη Ματζόρου. Θα απαγγείλει ο ηθοποιός Σταμάτης Παγασέως και θα ακουστούν μέρη από το συμφωνικό μου έργο «Διώσεις μεταμορφώσεις», καθώς και 12 τραγούδια από τη δισκογραφία μου, τα οποία θα ερμηνεύσει το μουσικό σύνολο «Αργό». Η Όλη Σκούρτη στο τραγούδι, ο Κώστας Ζάρπας στο πιάνο και στα πλήκτρα, ο Φώτης Αζίζης στην τρομπέτα και η Νάνση Χατζή στον καντραμπάσο. Ακούγουμε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ κοντά σας για μια δεύτερη φορά να παρουσιάσω ένα βιβλίο, ένα πόνημα του αγαπημένου μου φίλου και συναδέρφου, του Θοδωρή Κουτσοβαγγέλη. Βέβαια, δεν θα φυγηθώ μόνο. Θα παρουσιάσω κι εγώ με τη δική μου σειρά, με τη δική μου ματιά, το βιβλίο. Ο Θοδωρής Κουτσοβαγγέλης, ο πολυσχηδής δημιουργός, ο φιλόλογος, ο μουσικός, ο συνθέτης, ο ποιητής, ο ερευνητής, μας ξαφνιάζει πάλι με την έκδοση του έργου του «Νεράιδες Δοξαριές». Πρόκειται για μια χαρτογράφηση της ζωής και του πολυδιάστατου έργου του, που χαρακτηρίζεται από την οξυδέρκεια της ματιάς του, την ευαισθησία της αναθύμησης, το ανακουφιστικό χιούμορ, τις ευνηδιαστικές εκλάμψεις μιας βαθιάς στοχαστικότητας,
που καθώς συνήθως εμφανίζονται ως κατακλείδα μιας αναβιωμένης ανάμνησης, αποκτούν σχεδόν αποφθεγματικό βάρος. Συνάμα, πρόκειται για ένα πολυτροπικό κείμενο, αφού το βιβλίο περιλαμβάνει πλήθος εικόνων από φωτογραφίες, από κόμματα εφημερίδων, εξώφυλλα βιβλίων, αφίσες, προσκλήσεις εκδηλώσεων, έως και τις παρτιτούρες των μουσικών έργων. Καθένα από τα μικρά ή μεγάλα αυτά οπτικά κείμενα αφηγείται σε δεύτερο επίπεδο τη δική του γοητευτική ιστορία. Ο Κουτσοφαγγέλης γράφει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, σαν να είναι κάποιος άλλος. Η εξομολόγηση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η αισθηματολογία και η ανάγκη για αυτοδικαίωση παραμονεύουν παντού και μπορεί να κόψουν τα πόδια της οποιασδήποτε αποκάλυψης, μετατρέποντας τις ομολογίες της σε μια γλυκερή και ναρκισιστική καταγραφή. Εν τούτης, ο Κουτσοβαγγέλης γνωρίζει, φαντάζομαι πως το έχει μάθει από την ποίησή του, που έχει επίσης έντονο αυτοβιογραφικό στοιχείο, πώς να προφυλαχτεί από την εκχύληση της συγκίνησης. Με μικροπερίοδο πολλές φορές λόγο, αλλά πάντοτε λογοτεχνικό και εντελώς απροσδόκητο μερικές φορές, θα μεταμορφώσει το βίωμα σε περιγραφή μιας ολόκληρης εποχής. Παράλληλα, στα κείμενά του παρατηρείται μια υφολογική και ιδεολογική πανσπερμία. Από τη στοχαστική ρόμη του λογοτεχνικού δοκιμίου και την αναλυτική ακρίβεια της επιστημονικής πραγματείας, ως τις υπόγειες ποιητικές λάμψεις, τις λογικές υπερβάσεις του επαρελεξισμού και τους οπτικούς, ακουστικούς ή ενοιολογικούς ευνηδιασμούς του λογοπαιχνίου. Αφετηρία της πορείας του είναι το Προμήρι, το μικρό χωριουδάκι του Πηλίου με την αξιόλογη πνευματική παράδοση, γενέθλιος τόπος και σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή του. Τα δύσκολα παιδικά χρόνια σημαδεύονται από τη μορφή του πατέρα, ενός Αγίου της Βιοπάλης, με το ταλαιπωρημένο πολιτικό παρελθόν και το ακόμα πιο τυραχνισμένο παρόν, εξαγιασμένο στον αγώνα της καθημερινότητας για την επιβίωση. Ο μικρός, με μεγάλη αγάπη στα παιχνίδια, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του, δείχνει από νωρίς την εφευρετικότητα και την επινοητικότητά του. Αναλαμπέσα σε τη λίμνη στην Πανσέλινο. Πρώτος ήχος. Κίτρινες αργυρές σταλαγματιές σαντουριού. Βαθυπράσινο βελούδο του κλαρίνου, βαθυκόκκινο σκούξιμο βιολιού και το βαρύ αγκομαχητό της κάσας. Υγρά μάτια ακουμπούν με έκσταση στα δρόμενα και ο έθραυτος εγκεφαλικός φλοιός συχαίει και ταξινομεί. Φωνές αιώνων, πανηγυριώτικα όργανα και βυζαντινές ψαλμωδίες, ήχους ανακατωμένους με ευωδιές, νυχτολούλουδο και γεσεμί, λιβάνι και κερί ζεστό, ψημένο κρέας αλλά και βοδιά επιτάφιου. Γιορτή 15 Αύγουστου στο Προμήρι. Κάπου εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 60, ένα παιδί αποφασίζει τότε να γίνει ακριβώς δεν ξέρει τι, αλλά κάτι που να εμπεριέχει όλα αυτά μαζί και τη μαγεία και την έκστασή του. Διαφανό μωρό μου που σε ξεγέλασε κι ύστερα σε έμπλεξε στα δίχτυα του ερωτά μωρό μου. Με κάνα κέματα και με πενέματα μαζί του έπαιξες για λίγο κι όταν την όψη του το κύμα χάραξε είπες μωρό μου εγώ θα φύγω κι όταν σου γύρεψα μαζί σου εδώ ψηλά για να πετάξει μικρό μου αερικό εκείνο απόμεινε μόνο να κλέψει. Thank you.
το χώρο μου που σε ταξίδεψε και σε αναλούησε μες στα κοχύλια του χώρο μου. Λίγα ψιθύρισες και λίγο θύμισες μες στα νερένια του λακάμια. Δίλα το σώμα σου μαζί του σκύρτησε, μα μόνο υψώθηκε στα ουράνια. Κι όταν σου γύρεψε μαζί σου στα ψηλά για να πετάξει, μικρό μου αερίο εκείνο που μείνε μόνο να κλάψει. Τα πρώτα διαβάσματα του Θοδωρή θα διαφέρουν από ένα παιδί της ηλικίας του. Το περιοδικό Ζωή, τα κλασικά εικονογραφημένα που τα φυλάει περιποιημένα με αγάπη, ντυμένα με πανί, χαρτί και αλευρόκολλα. Διαβάσματα και επιδράσεις από τον Παπαδιαμάντη, αλλά και αυτοσχέδιες παραστάσεις Καραγκιόζη. Η πρώτη σχολική χρονιά στο οικοτροφείο Αρένων της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, το γυμνάσιο Αρένων Βόλου, όπου παίρνει τόσο στέρεες θεωρητικές βάσεις στο μάθημα της μουσικής, ώστε να μπορεί όχι μόνο να γράφει μουσική, αλλά και να συνθέτει. Η πρώτη κιθάρα, οι πρώτοι έρωτες και η έξοδό του στη Βεοπάλη. Τότε δημιουργεί μαζί με τον Βαγγέλη Βολικάκη, τον Τάσο Κοτρότσο και τον Βαγγέλη Γούσιο το πρώτο γκρουπ, τον κύκλο του Αζώτου, ξεκινώντας δειλά-δειλά τις πρώτες εμφανίσεις στο Μπούρτζι, στο Αχίλιο και αλλού. Το φθινόπωρο του 1971 πρωτοσυναντιέται με τον κοντοχωριανό του από τη Μιλίνα, Στάθη Ψεφογιώργο, έναν αυτοδίδακτο λευρηματικό στιχουργό και μελωδό. Παίρνει τα τραγούδια του Στάθη, τα ενορχιστρώνει, προσθέτει στα μέρη φωνές ο Βαγγέλης Βολικάκης τραγούδι, πλήκτρα, ηλεκτρικό μπάσο, ο Τάσος Κοτρότσος ρυθμική κιθάρα και ο Βαγγέλης Γούσιος στα τύμπανα συμπληρώνουν το γκρουπ που βαφτίζεται από το Στάθη, κύκλος του Αζώτου. Κάνουν πρόβες στο σπίτι του εκλειπώντος παππού του, οδός Μαυροκορδάτου, αριθμός 192 στο Βόλο. Ιούνιος 1972. Πρώτη εμφάνιση στο Μπούρτζι, στα Πευκάκια του Βόλου. Ως opening group πριν από τον ντόπιο super group της εποχής, τους Masters, που παίζει επαγγελματικά εκεί. Χάνονται λίγες νότες από το track, αλλά